Συναντήσαμε τον χοροδιδάσκαλο κύριο Τσιάρο Αχιλέα, ο οποίος μας μίλησε για την παραδοσιακή φορεσιά ρουμπλουκιού και μελίκης. Από πού προήλθε, πώς την κατασκευάζουν, πώς τη φτιάχνουν και με ποιον τρόπο τη φοράνε. Πάμε να το δούμε. Αλλά και σε όλο το ρουμλούκι, τον κάμπο εδώ, υπάρχει προφορική παράδοση για ορισμένους, μύθους για κάποιους άλλους, για το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο κεφαλόδεσμος της γυναίκας. Ο νηφιάτικος κεφαλόδεσμος, το τονίζω, γιατί έχει διαφορά, έτσι. Λένε λοιπόν ότι στην εποχή του Φιλίππου εδώ στην περιοχή είχε γίνει κάποια μάχη. Ο στρατός είχε φύγει να πολεμήσει στη μάχη και την περιοχή φύλαγε λίγο στρατός. Ήταν η αφορμή αυτό για να έρθουν κάποιοι εχθροί. Όταν ήρθαν οι εχθροί λοιπόν εδώ στην περιοχή των Εγών, όπου ανήκει το Ρουμλούκι και η Μελίκη, οι λιγοστοί άντρες οπισθοχώρησαν. Οι γυναίκες της περιοχής πήραν τα τότε όπλα και όλοι μαζί όρμησαν και νίκησαν τον εχθρό. Όταν το έμαθε αυτό ο Φίλιππος, θέλοντας να τιμήσει τις γυναίκες, έβγαλε τις περικεφαλές από τους άντρες, τις έδωσε στις γυναίκες και τις φόρεσαν. Αυτές το θεώρησαν μεγάλη τιμή, το στόλισαν με λουλούδια. Και από εκεί λένε ότι κρατάει ο κεφαλόδεσμος αυτός, ο νηφιάτικος κεφαλόδεσμος της περιοχής εδώ της Μελίκης και του Ρουμλουκιού. Η γυναικεία φορεσιά έχει... Εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για αυτή τη φορεσιά, γιατί έχει ό,τι όλες οι υπόλοιπες φορεσιές της Ελλάδος, αλλά έχει κάτι παραπάνω που είναι ο κεφαλόδεσμος της γυναίκας, ο νηφιάτικος που είπαμε, το λεγόμενο κατσούλι. Θα κάνει ό,τι κάνουν όλες οι υπόλοιπες γυναίκες, αλλά θα σηκωθεί μία ώρα πιο νωρίς το πρωί για να δέσει το κατσούλι στο κεφάλι. Πολλοί αναρωτιούνται και λένε πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να δένεται και να το φοράει η γυναίκα στο κεφάλι. Ήταν θέμα κουλτούρας, ήταν θέμα ζωής. Σηκωνόταν η γυναίκα το πρωί να δέσει το κατσούλι με τέτοιο τρόπο για να είναι περήφανη. Πηγαίναν και στο χωράφι με αυτό το πράγμα. Βλέπουμε σε φυλές της Αφρικής να φοράνε μεταλλικά ελάσματα και να απορούμε γιατί πώς το φοράνε. Και όμως, θέμα κουλτούρας. Από τον κεφαλόδεσμο καταλαβαίναμε οι γυναίκες και όλος ο κόσμος εκείνη την εποχή σε ποια οικογενειακή κατάσταση βρίσκεται η γυναίκα, σε ποια κοινωνική θέση ανήκει, σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεται η οικογένεια, πόσα παιδιά είχε, αν ήταν ελεύθερη, αν ήταν παντρεμένη, αν ήταν χείρα. Κατσούλι φορούσε η γυναίκα πρώτη φορά την ημέρα του γάμου και έπαβε να το φοράει την ημέρα που πέθανε ο άντρας της. Όταν κάποιος πήγαινε να ζητήσει μια κοπέλα για να την παντρευτεί, έπρεπε να πάει και τα ανήματα, τις κλωστές βαμβακιού, το μαλλί, το πρόβιο, και έπρεπε να καθίσει η νύφη, η μάνα της, η γιαγιά της, οι αδερφές της, όλες μαζί και να ετοιμάσουν τα νυφοστόλια τα λεγόμενα, το ύφασμα, τις ποδιές, τα ζωνάρια. Αφού τα ετοίμαζε, έβγαζε την πρώτη ύλη, δηλαδή έβγαζε το πανί, πήγαινε ο τερζής, ο ράφτης, ο οποίος ήταν πάντα άντρας, στο σπίτι μαζί με τα ραφτόπουλα, 2 μήνες έκοβε και έραβε και ετοίμαζε τα ρούχα που θα φορούσε η νύφη την ημέρα του γάμου, τα λεγόμενα νυφοστόλια. Αν ο γαμπρός ήταν από πλούσια οικογένεια, τόσο πιο πλουμιστά και χρυσοκεντημένα θα ήταν τα ρούχα που θα φορούσε. Τόσο πιο πολλά κοσμήματα, τόσο πιο πολλά σχέδια και πλουμίδια στη φορεσιά. Μια γυναικεία φορεσιά αποτελείται από τα σκουφούνια, τις κάλτσες, τις οποίες πλέκανε οι ίδιες με μαλλί, από μέσα τη φανέλα ή το κατασάρκι που λέγανε, από πάνω φορούσε το πουκάμισο, ένα μακρύ, κυρίως λευκό ύφασμα, ελάχιστες φορές με κίτρινη ούγια που το λέγανε ουγιωτό, το οποίο στα τελειώματα το κατασκευάζαν οι ίδιες μια τεχνική που λέγεται γκυλντή. Καλλιεργούσαν μεταξωσκόλικες και βγάζανε μετάξι, το οποίο παίρναν και το φτιάχνανε το τελείωμα, το φεστόν. Από πάνω μπαίνει τον κύριο ρούχο, ο σαγιάς. Αν οι γυναίκες ήταν, αν ο γαμπρός ήταν πλούσιος, θα έκανε στην ύφη και ένα αντερί, έναν επενδυτή φουσκωτό ρούχο για να φουσκώνουν τα ρούχα και να στέκονται ωραία. Δεν είχαν όλες οι γυναίκες αντερί, έτσι, μόνο οι πλούσιες. Από πάνω μπαίνει ο σαγιάς, ο οποίος ήταν άσπρος. Όσο ήταν ελεύθερη φορούσε άσπρο σαγιά, την ημέρα του γάμου φορούσε πάλι άσπρο σαγιά, αλλά τη Δευτέρα μετά το γάμο φορούσε το μπλε, το γεράνιο το σαγιά, από το χρώμα, το γερανί. Πάνω από όλα αυτά έμπαινε το μάλινο ζωνάρι. Αν η γυναίκα είχε το χρήμα
από τον άντρα της, αγόραζε μεταλλικές πουλιες, τις οποίες κεντούσε τη μία πάνω στην άλλη και έκανε ένα σφιχτό μεταλλικό έτσι, πράγμα να καλύπτει την κοιλιακή χώρα. Πάνω από αυτό έμπαινε η φούτα, φορούσε τραχυλιά, αν είχε οικονομική δυνατότητα φορούσε μπρουμάνικα χρυσά, πρόσθετα μανίκια, το γυλαίκο, το κοντόσι, ντουκάδες, η ζώνη με τις πόρπες τις μεγάλες και μπαίνουμε μετά να πάμε στο κεφάλι. Εκεί είναι η όλη διαδικασία, η όλη ομορφιά, η όλη περηφάνεια. Εκεί έπρεπε η γυναίκα να έχει μακριά μαλλιά για να μπορέσει να βάλει κατσούλι και πολλοί αναρωτιούνται πώς γίνεται το κατσούλι. Σε ένα σπίτι μία γυναίκα έμενε με την πεθερά της, με τη γιαγιά του άντρα της, με τις κουνιάδες της ή με τις συνυφάδες της και όλες μαζί όταν ήταν να ντυθεί μία νύφη, ξέρω να δέσει το κατσούλι μία στην άλλη, έτσι. Για το κατσούλι, για τον κεφαλόδεσμο χρειάζεται το κατσούλι, όπου είναι ένα αυγοειδές σχήμα σαν μαξιλαράκι με πρόβιο μαλλί μέσα και γύρω γύρω έχει ένα ξύλο από μια νεροϊτιαία που έβγαινε εδώ στον ποταμό Αλιάκμονα με μια κορδέλα. Μπαίνει αυτό στο κεφάλι, τα μαλλιά πλέκονται πλεξούδες με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τυλίγονται γύρω από αυτό, σταθεροποιείται πάνω στο κεφάλι, όσο πιο μακριά μαλλιά έχει τόσο πιο πολλές γύρες κάνει η πλεξούδα και πιο πολύ σηκώνεται το κατσούλι. Από πάνω μπαίνει ένα άσπρο μαντίλι που λέγεται Dartmas, μετά μπαίνει ένα άλλο άσπρο μαντίλι διπλωμένο σαν φαρδιά ζώνη το τσεμπέρι και στο τέλος μπαίνει το μαφέσι, το μαύρο το μαντίλι με ένα κομμάτι τσόχα βουτυγμένο σε κερί και όπως σφίγγει το μαντίλι το μαύρο με αυτό το μαύρο την τσόχα τη βουτυγμένη σε κερί παίρνει το σχήμα της περικεφαλαίας ο κεφαλόδεσμος. Και εκεί πάνω μπαίνουν οι φούντες, οι χρυσοκεντημένες που είναι σε πανίχρυσο κεντυμένο και αρχίζουν μετά τα κοσμήματα. Το μαγλικουτάρι είναι ένα απαραίτητο κόσμημα που όλες οι γυναίκες παλιά είχαν μαγλικουτάρι. Είναι κάτι που είναι αντίστοιχο της βέρας. Όσο φτωχός και να ήταν ένας άντρας, θα έπαιρνε στη γυναίκα του ένα μαγλικουτάρι. Το οποίο το φορούσε πάντα στο μέτωπο, λοξά. Μπορεί μια κοπέλα να είχε πλούσιο πατέρα και να της αγόραζε και ο πατέρας ένα μαγλικουτάρι. Όσο ήταν ελεύθερη, φορούσε του πατέρα της στο μέτωπο. Όταν παντρευότανε, το μαγλικοτάρι του πατέρα της το φορούσε πίσω, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ανάλογα με το πόσες αλυσίδες και το πόσα φλουριά και το πόσα σκαλιστά τετράγωνα δούλους που λέμε εμείς στη σπίτι, φαινόταν σε τι οικονομική κατάσταση ήταν ο πατέρας της ή ο άντρας της. Δηλαδή, αν φορούσε ένα κόσμο με λίγες αλυσίδες στο μέτωπο, σήμαινε ότι παντρεύτηκε φτωχό άντρα. Αν το μαγλικοτάρι που φορούσε πίσω στο σβέρκο είχε πολλές αλυσίδες, λέγανε ότι είχε πλούσιο πατέρα. Πολλές τέτοιες λεπτομέρειες. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι από τον κεφαλόδεσμο και από την ολόκληρη την αρματοσιά, όπως λέγανε, καταλάβαινες από τι σπίτι προέρχεται και τι οικογένεια προέρχεται.